Εδώ είμαστε. All About Aris On Air στον Λίμπερο 107,4. Δεύτερο κουμπί της εβδομάδας. Τρίτη σήμερα, 27 του Νοέμβρη, Βασίλη Καβάδη. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, οι Αντρέες νομίζω. Νομίζω. Θα το τσεκάρω όμως. Λοιπόν, δεύτερο κουμπί της εβδομάδας λοιπόν. Με Νίκο Παπαδόπουλο και σήμερα πίσω από το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 με όλα τα νέα από τον Άρη σε ποδόσφαιρο μπάσκετ, όχι και όχι μόνο. Θα έχουμε μετά τις 5.30 και μια συνέντευξη για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα έχουμε μετά τις 6 και μπάσκετ, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, εκμεταλλευόμενοι και την διακοπή αυτή που υπάρχει στο πρωτάθλημα της Basket League, και τις δικές σας γραμμές, όλα αυτά εδώ μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Για την ώρα επικοινωνείτε με την εκπομπή μόνο μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Ερωτήσεις, σχόλια, απόψεις, όλα μέσω μηνυμάτων, μέχρι να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει για τον Άρη. Μια νέα εβδομάδα λοιπόν που έχει ξεκινήσει από χθες για τον Άρη, με πολύ ωραίο τρόπο, με χαμόγελα μετά από την νίκη στο Κεντικουλέ την περασμένη Κυριακή, με την ομάδα να επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις, χαλαρά βέβαια, εντάξει, όπως ήθιστε πάντα μετά από το ρεπό, για τους παίκτες, με αρκετή διάθεση μετά από την επικράτηση κόντρα στον Όφι, μια διάθεση και μια αυτοπεποίθηση που θα είναι χρήσιμα όπλα για την ομάδα και την προετοιμασία της εν ώψη του δύσκολου αγώνα που έχει την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης, ένα παιχνίδι για το οποίο ο Άρης στην ουσία από αύριο θα αρχίσει να δουλεύει πάνω στο συγκεκριμένο μάτς, με ένα Παναθηναϊκό τον οποίο ο Σάββας Παντελίδης έχει αντιμετωπίσει βέβαια την φετινή σεζόν, και σε ένα παιχνίδι που ως προπονητής ο Αστέρα Τρίπολης τα έχει πάρει αρκετά καλά κόντρα στους πράσινους. Λίγο έλειψε να κερδίσει κιόλας σε εκείνο το μάτς, αν δεν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με εκείνο το πέναλτι λίγο πριν το φινάλε του μάτς, για να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Έχει εικόνα για τους πράσινους ο προπονητής του Άρη, μια ομάδα που στην Αθήνα βέβαια της έχουν δώσει τον τίτλο τα παιδιά του Δόνη, οι μπέμπιδες του Γιώργου Δόνη. Εντάξει, αν κοιτάξουμε βέβαια τώρα λίγο τις ηλικίες, δεν μιλάμε για τόσο μπέμπιδες όσον αφορά τον φετινό Παναθηναϊκό. Σίγουρα όμως είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα που την ξέρω, ο Σάββας Παντελίδης θα την αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά φέτος, αυτή τη φορά ως προπονητής του Άρη, και αφού σήμερα με τους συνεργάτες του έβαλε κάτω το μάτς της Κυριακής, τα θετικά και τα αρνητικά του Άρη κόντρα στον Όφη, από αύριο θα αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι αυτό με τους πράσινους για την 12η αγωνιστική, και ένα παιχνίδι το οποίο, αν και κάπως νωρίς στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί και σημαντικό όσον αφορά τα πράγματα για την πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος. Βασίλη μου, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου, μαζί μας και αυτός μέχρι και τις 7. Ναι, Ειρήνη μου, έτσι είναι η πραγματικότητα όπως τη στέλνεις ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το οποίο έστειλες. Αλλά θα γυρίσει, εντάξει, την Πέμπτη ήταν πάλι εδώ. Λοιπόν, ένα παιχνίδι για το οποίο ο Σάββας Παντελίδης αρχίζει να καταστρώνει τα πλάνα του, όντας νομίζω αρκετά ικανοποιημένος από αυτά που είδε την περασμένη Κυριακή. Πράγματα που του άρεσαν στον Άρη και σαν σύνολο, αλλά και όσον αφορά συγκεκριμένες μονάδες της ομάδας. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν εδώ και λέγαμε για κάποια στοιχήματα που έχει ο Σάββας Παντελίδης. Παίχτες στοιχήματα. Νομίζω ότι τον έναν έχει αρχίσει ήδη να τον κερδίζει. Δηλαδή τον Γιουνές. Βέβαια η διάρκεια είναι το ζήτημα για να φανεί αν θα το καταφέρει στον απαιτούμενο βαθμό. Θετική ήταν φυσικά και η παρουσία του Μπάσα. Αυτό το οποίο λέγαμε και χθες. Και πλέον βλέποντας κάποια τα βασικά του κλειδιά να αρχίσουν σιγά σιγά να ξεκλειδώνουν έτσι, και με την ομάδα να έχει αυτοπεποίθηση, να έχει ψυχολογία, καλείται κάτω από πολύ καλές συνθήκες να ετοιμάσει τους παίχτες για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, χωρίς προβλήματα για την ώρα η προετοιμασία της ομάδας, σε ένα παιχνίδι που, για το οποίο οι ποδοσφαιριστές έχουν αντιληφθεί ήδη τη σημασία που μπορεί να έχει για την ομάδα. Το συζητούσαν και χθες, το συζητούσαν και μετά από το παιχνίδι με τον Όφη στο ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνονται, έτσι όπως ήρθαν και τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, ότι έχουν την ευκαιρία με νίκη του Παναθηναϊκού την ερχόμενη Κυριακή να αρχίζουν να σταθεροποιούν σιγά σιγά την παρουσία τους στην πρώτη πεντάδα και τετράδα κιόλας
έτσι, της βαθμολογίας. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ, για παράδειγμα, έχει χάσει έδαφος και δεν βρίσκεται σε τόσο καλή κατάσταση. Βρίσκεται, νομίζω, αντίθεση, χειρότερη κατάσταση από τον Άρη, ο οποίος έχει δύο διαδοχικές νίκες και μεταξύ όλων των άλλων το ματς με τον Παναθηναϊκό του δίνει την ευκαιρία να χτίσει και ένα καινούριο σερί. Μετράει ήδη μια νίκη στη Ριζούπολη, μια ακόμα την περασμένη Κυριακή στο Γεννικουλέ και εκτός έδρας μάλιστα, έχει αυτό τη δική του σημασία. Και εφόσον ο Άρης πάρει το παιχνίδι της Κυριακής, θα ισοφαρίσει το σερί των τριών νικών που έχει κάνει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και κόντρα στον Ατρόμητο την επόμενη εβδομάδα μπορεί κάλλιστα να το σπάσει κιόλας και να δημιουργήσει ένα καινούριο. Πάντως, νομίζω ότι το παιχνίδι με τον Όφη και η νίκη που πήρε η ομάδα θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αν έρθει το ίδιο αποτέλεσμα και την άλλη Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θα έχει μεγαλύτερη αξία λόγω του τρόπου που ήρθε, πολύ δύσκολα και στο τέλος, αλλά ήρθε, γιατί θα δοθεί και μια συνέχεια κόντρα στους πράσινους στην επόμενη Κυριακή, αν δοθεί τελικά αυτή η συνέχεια που ευχή όλων είναι ο Άρης στο τέλος του αγώνα την επόμενη Κυριακή να πανηγυρίζει ακόμα τρεις βαθμούς, τους οποίους θα προσθέσει στην φετινή του συγκομιδή. Όχι πως θα χαθεί και ο κόσμος, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία το διπλό στο Κεντικουλέ αν έρθει και μία ακόμα νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα μάτς με το οποίο θα ασχοληθούμε και με τον καλεσμένο μας, αν μας βοηθήσει μετά τις 5.30 τηλεφωνική επικοινωνία. Θα ασχοληθούμε φυσικά και μέσα στην εβδομάδα, όσο κυλάει η προετοιμασία του Άρη, θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Πάμε σιγά σιγά, Βασίλη Καβαδία στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Λίπερο 107,4. Συνέχεια στην πρώτη ώρα της εκπομπής All About Άρης on Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μόνο μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη. Τα είπαμε και χθες, τα είπαμε και λίγο και σήμερα. Πάμε να πάρουμε όμως και τη γνώμη ανθρώπων που είναι μέσα στο γήπεδο και σίγουρα βλέπουμε διαφορετικό μάτι τα όσα βλέπουμε εμείς. Με έναν άνθρωπο και με έναν πρώην παίχτη του Άρη, νομίζω από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από την ομάδα, με δύο θητείες στον Άρη και η δεύτερη μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την ομάδα, την οποία βίωσε και ο ίδιος και νομίζω ότι πλέον χαίρεται και χαμογελά που βλέπει τον Άρη ξανά στη φυσική του θέση. Ο λόγος για τον Βασίλη Τωρόβα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Φαντάζομαι έχοντας ζήσει τα δύσκολα χρόνια του Άρη, χαίρεσαι που βλέπεις ξανά την ομάδα στην φυσική της θέση μετά από μια πολύ δύσκολη τετραετία. Εντάξει, επειδή είχα ζήσει και το 2009 τότε μεγάλες στιγμές με την ομάδα του Άρη και έβλεπα τον κόσμο που ήταν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ τους φιλάθλους και τον κόσμο του, γιατί αγαπάνε πάρα πολύ αυτή την ομάδα και θέλουν να βρίσκεται στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας και ειδικά της πρώτης κατηγορίας που εκεί αρμόζει σε αυτήν την ομάδα. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στον Άρη. Έχεις περάσει και από τον Όφη φυσικά. Δύο ομάδες που παίξανε την περασμένη Κυριακή και μια, να τη χαρακτηρίσουμε, απίθανη και έτσι πολύ σημαντική νίκη όμως πάνω απ' όλα για την ομάδα στο Γεννικουλέ. Ήταν ένα παιχνίδι βασικά που είναι αυτό που λέμε ότι πρωτού σφυρίξει ο διαιτητής δεν καθησυχαζόμαστε και λέμε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Με δύο στημένες φάσεις κέρδισε το παιχνίδι και πιστεύω ότι αν όποιος έβλεπε το μάτι, δηλαδή με ένα 0, τελευταία 2 λεπτά, 3, να φύγεις και με τους 3 βαθμούς. 3 βαθμούς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί πλέον από ό,τι βλέπουμε και στη βαθμολογία η ομάδα κοιτάζει και άλλους στόχους από ό,τι βλέπω. Είναι 18 βαθμούς και είναι και πολύ κοντά στο να κοιτάζει με προσοχή την πρώτη τετράδα ή πεντάδα του πρωταθλήματος. Που θεωρώ ότι είναι εφικτό να γίνει αν έχει ηρεμία η ομάδα, που πιστεύω ότι με τον καινούργιο προπονητή που πήρε, τον κύριο Σάββα Πατελίδη, το εκτιμώ πάρα πολύ και το ξέρω,
θα αποκτήσει την ηρεμία και τη σιγουριά ώστε να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Και ειδικά μέσα στο Χαριλάου. Εσύ, Βασίλη, με την αρκετή εμπειρία που έχεις ως ποδοσφαιριστής όλα αυτά τα χρόνια, διέκρινες στο μάτς με τον Όφη ίσως κάποια καινούργια στοιχεία που προσθέθηκαν με την έλευση του Σάβα Παντελίδη? Γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Μην ξεγελάζουμε. Διελιόμαστε ότι ένας προπονητής δεν μπορεί να περάσει τη φιλοσοφία που θέλει στην ανάπτυξη παιχνιδιού και τακτικά σε αυτό που θέλει να περάσει. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας προπονητής όπως είναι ο κύριος Παντελίδης ξέρει πάρα πολύ καλά που έχει έρθει. Ξέρει πολύ καλά το ψυχολογικό κομμάτι και ότι για να γίνει μια μεγάλη ομάδα χρειάζονται τα αποδυτήρια να είναι πάρα πολύ καλά και δεμένα ώστε να βγει το αποτέλεσμα που πρέπει. Θεωρώ ότι δούλεψε πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι της ομάδος ώστε να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα αυτό μέσα στον Όφη. Έτσι όπως ήρθε, έστω στα τελευταία 2-3 λεπτά. Θεωρώ πως το έργο του προπονητή θα βγει μετά από 2-3 μήνες. Χρειάζεται υπομονή. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής που έχει δείξει έργο σε όλες τις ομάδες που έχει πάει τα τελευταία χρόνια. Και στον Ηρακλή και στα Γιάννενα και στον Αστέρα Τρίπολης, που για μένα είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Ταιριάζει στη φιλοσοφία του Άρη, θεωρώ, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα με ιστορία, είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει παιχνίδι πρωτοβουλίας και πιστεύω ότι ο κ. Παντελής του αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Και έκανε λόγο, επειδή φαντάζομαι παρακολουθούσε τον Άρη και πριν έρθει ο Σάββας Παντελής, έκανε λόγο για κάποιες πινελιές που θέλει να προσθέσει ο ίδιος, τονίζοντας ότι έχει παραλάβει μια καλή βάση και μια καλοδουλεμένη ομάδα από τον προκάτοχό του. Εντάξει, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμάει και άλλους προπονητές τη δουλειά που έχουν κάνει, γιατί εγώ αυτό που διέκρινα στην ομάδα, για μένα είναι η ομάδα, εκτός το ότι ήθελα να κερδίσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές η ομάδα τα έχει πάει πολύ καλά. Έχουμε σχεδόν το 3/4 της ομάδας ήταν καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Ξένοι ποδοσφαιριστές που χρειάζεται χρόνο ώστε να μπουν στο κλίμα της ομάδας, τι ζητάει ο κόσμος και τι ζητάει γενικά η ομάδα του Άρη. Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται από άλλα κράτη να καταλάβει την πίεση που έχει αυτή η ομάδα και ότι κάθε Κυριακή πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό και ότι πρέπει να κερδίζεις και να παίρνεις τους 3 βαθμούς. Θεωρώ πως ο κ. Παντελίδης, επειδή είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, θεωρώ πως θα δουλέψει σε αυτό το κομμάτι να φτιάξει έναν κορμό ο οποίος να είναι και από Έλληνες και από ξένους, αλλά οι ξένοι να κάνουν τη διαφορά στον Άρη. Όπως βλέπαμε τα παλιότερα χρόνια με την καλή ομάδα που είχε. Θεωρώ πως είναι το μυστικό αυτό της ομάδος και θα τα πάει πάρα πολύ καλά και ο κόσμος θα είναι πολύ ευχαριστημένος. Και εσύ ήσουν κιόλας στην πρώτη σου σεζόν στην ομάδα από τους άτυχους, έτσι σε εισαγωγικά, γιατί έπεσε σε μια καλή φουρνιά ξένων, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι αυτό που είπες και το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, αυτή η πίεση του πρωταθλητισμού για τον Άρη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μόλις έχει επιστρέψει φέτος ξανά στην πρώτη εθνική. Σίγουρα, όταν η ομάδα είναι στη Super League και ειδικά όταν φοράς τη φανέλα του Άρη, η πίεση αυξάνεται γιατί ξέρεις ότι πρέπει να κερδίζεις τους 3 βαθμούς και πρέπει να κάνεις πάντα πρωταθλητισμό. Είτε είσαι σε μεγάλη ομάδα, είτε είσαι σε μικρότερη ομάδα, για μένα ο πρωταθλητισμός είναι αυτός που σε διακρίνει και πετυχαίνει τους στόχους στο τέλος της χρονιάς. Ο Άρης είναι γεννημένος για να κάνει πρωταθλητισμό. Είτε το θέλουνε, είτε δεν το θέλουνε. Είναι μια μεγάλη ομάδα με ιστορία και πρέπει να παίζει για να κερδίζει όπου και να παίζει, είτε εντός είτε εκτός, είτε παίζει με τις μεγάλες ομάδες, είτε δεν παίζει με τις μικρές ομάδες. Οπότε είναι αναμενόμενο και να έχουν και οι ποδοσφαιριστές πίεση. Και ειδικά τα τελευταία 5 ατυχές αποτελέσματα που είχαν, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 αποτελέσματα, πιστεύω ότι με αυτή τη νίκη που έκανε στον Όφη θα αποκτήσει ηρεμία και θα μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει πάρα πολύ καλά με καθαρό μυαλό και να βγάλει αυτά που θέλουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Βασίλη, εσύ πριν ήρθε Παντελίδης, βλέποντας τον Άρη, πού θεωρείς ότι υστερούσε, πού θεωρείς ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα να βελτιώσει κάποια πράγματα, με τη δική σου πιο ποδοσφαιρική ματιά? Εντάξει τώρα, κοιτάξτε, εγώ είμαι ακόμα ενεργία ποδοσφαιριστή, δεν είμαι ούτε προπονητή. Ούτε μπορώ να πω τι φταίει. Για να σε βοηθήσω λίγο, μια ατάκα θα πω μόνο από αυτή που είχε πει από αυτές του Παντελίδη, ότι στην παρουσίασή του που χρησιμοποίησε αρκετές φορές τη λέξη ρεαλιστής.
Ναι, εντάξει, όπως σας είπα, δεν είναι, είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος ναι. ο κ. Παντελίδης. Απλά είναι ρεαλιστής, ξέρει τι έχει στο ρόστερ του, ξέρει ναι. ποιους παίκτες μπορεί να χρησιμοποιήσει. Απλά πιστεύω ότι εγώ με μια ματιά που είχα ρίξει στην ομάδα, θεωρούσα ότι δεν υπήρχε χημεία γενικά σε όλες τις γραμμές ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι εκεί πέρα λίγο πρέπει να δουλέψει η ομάδα. Ναι. Έχει ικανούς ποδοσφαιριστές και μπορούν ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν. Είτε έρθουν από τον πάγκο, είτε παίζουν βασικοί. Θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν το ίδιο εξίσου καλά. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί αν φτιάξει ένα σύνολο πολύ καλό τον Ιανουάριο, με δύο έξυπνες τρεις κινήσεις, θα μπορέσει να πάρει δύο ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά. Και πιστεύω ότι θα έρθει από μόνο του το αποτέλεσμα το επιθυμητό που χρειάζεται και ο κόσμος, χρειάζεται και ο προπονητής και η διοίκηση. Εσύ, επειδή ειδικεύεσαι στο χώρο της μεσαίας γραμμής λόγω της των ανασταλτικών σου καθηγόντων ως αμυντικός χαφ, αλλά και δημιουργικός ορισμένες φορές, θα θέλαμε έτσι να σχολιάσεις κάπως μέχρι στιγμής και τον Μπάς αλλά και τον Σιωπή, που είναι οι δύο παίχτες που έχουν απομειστεί το βάρος του στο χώρο του κέντρου. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων. Πάντα το έλεγα. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον Σιώπη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι μαχητής, είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Ίσως από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή αμυντικά χαφ που δίνει τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και προτιμώ να έχω, ας πούμε, Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγαπάνε την ομάδα και εκτιμάνε αυτό που κάνουν. Και να βρούμε έναν ποδοσφαιριστή ξένο, ο οποίος να κάνει και τη διαφορά. Εγώ δεν δέχομαι σαν ποδοσφαιριστής Έλληνας να έχουμε ποδοσφαιριστές ξένους, όχι το ότι τους υποτιμάω, αλλά τουλάχιστον να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό τους παίρνουμε από το εξωτερικό. Είμαι αυτής της άποψης και δεν μου την αλλάζει κανένας. Έχουν έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεται και στην Εθνική Ελλάδα, σαν να πάσα στιγμή που ο Σιώπης τον καλέσανε. Και πολλές φορές, αν δεν κάνω λάθος, κάνω δύο φορές τρεις. Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να κτίσουν με έναν πολύ αξιόλογο ξένο ποδοσφαιριστή και να κάνουν έναν κέντρο πάρα πολύ καλό. Νωρίτερα έλεγα ότι για να έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία η νίκη του Άρη στο Γεντικουλέ, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, θα πρέπει να έρθει και η νίκη με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ευκαιρία για τον Άρη να αρχίσει να σταθεροποιεί την παρουσία του στην πρώτη τετράδα. Σίγουρα. Τώρα είναι ένα ντέρμπι που και βαθμολογικά είναι ντέρμπι και σαν ομάδα είναι ντέρμπι. Και θεωρώ πως αν αυτό το παιχνίδι το κερδίσει, μετά θα μπορεί να κοιτάζει με άλλη πλευρά το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά θεωρώ πως το πλεονέκτημα το έχει ο Άρης, γιατί είναι πιο έμπειρη ομάδα. Και πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα βγει νικητής. Ίσως στον Παναθηναϊκό, Βασίλη, πιστεύεις ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι αγωνίζεται χωρίς την πίεση του αποτελέσματος ενδεχομένως, γιατί η φετινή παιδιά, χρονιά... Παιδιά, το ψυχολογικό κομμάτι σαν ποδοσφαιριστή είναι το α και το ω. Θα σας πω κάτι. Πόσες φορές έχουμε δει κάποιους ποδοσφαιριστές που τους χρυσοπληρώνουν ομάδες ελληνικές και πηγαίνουν και δεν είναι αυτό που ήταν στις προηγούμενες ομάδες. Π.χ. ας πούμε σε μια μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήματος Super League, κάνει ένα αξιόλογο πρωτάθλημα και πάει μετά σε μια ομάδα με πίεση, με κόσμο, με λεφτά, με συμβόλαιο με λεφτά και εκεί είναι τελείως διαφορετικό. Τα πόδια του είναι βαριά, δεν μπορεί να βγάλει αυτά που βγάζει και μετά έρχεται η πίεση, το βάρος και είναι πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό και οι περισσότερες ομάδες κάνουν λαθασμένες κινήσεις. Γιατί πρέπει να βλέπουν έναν ποδοσφαιριστή πώς θα ήταν με τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδος. Όχι μια φανέλα όπως είναι π.χ. να μην αναφέρω και προσβάλλω και κάποια ομάδα για την ιστορία της. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πιστεύω εκεί είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν αυτές οι ομάδες. Και μιας το πήγες και λίγο το πήγαμε στο πιο γενικό, θα θέλαμε και ένα δικό σου σχόλιο για το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και πώς εξελίσσεται με μία από τις πρώην ομάδες σου, την ΑΕΚ, να φαίνεται να μένει πρόωρα εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Εντάξει, για μένα δεν μου είναι έκπληξη να σας πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ πιστεύω πως πέρυσι το πρωτάθλημα η ΑΕΚ το πήρε γιατί ήταν μια, όπως θέλω να καταλήξω,
είχαν αποδυτήρια απίστευτα. Mm-hmm. Ήταν με όλη μια οικογένεια, έπαιζε ο ένας για τον άλλον. Mm-hmm. Και πιστεύω πως γι' αυτό το λόγο πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Φέτος ήταν τελείως διαφορετικά. Γιατί έπρεπε να γίνουν άλλες κινήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι, να πάρουν παίκτες οι οποίοι θα έκαναν τη διαφορά στο πρωτάθλημα και όχι στην ΑΕΚ, για να μπορέσουν να έχουν μια... να μπορέσει να έχει και ο κόσμος τη σιγουριά το ότι έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θεώρησαν ότι με τον ίδιο τρόπο θα πάνε και φέτος και ότι θα τους βγουν τα αποτελέσματα και γι' αυτό πιστεύω βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί δεν θέλω να απαντήσω. Και δεν θέλω να το σκεφτώ, να σας πω και την αλήθεια. Καθόλου, δεν θέλω να περάσει από το μυαλό μου. Σωστό. Αλλά για τον Άρη πάντως... Γιατί θα μου την κάνατε την ερώτηση, όχι, είμαι σίγουρος. Όχι. Δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Για τον Άρη πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, βγάζει μια αισιοδοξία του στο τέλος και με αυτά που είπες και για τον Παντελίδη και για την ομάδα, ότι στο τέλος θα πετύχει το στόχο του. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης είναι μέσα στην πεντάδα. Τώρα αν θα είναι τρίτος, αν θα είναι τέταρτος, ναι, ή αν θα είναι πέμπτος, δεν το γνωρίζω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα, γιατί βλέπω ότι αν και με κάποια αντικές αποτελέσματα που έπρεπε να τα πάρει, και με τον Πανιόνιο και με τα Γιάννενα, θεωρώ ότι και εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή για μένα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Άρη, γιατί ήταν μια καινούργια ομάδα, αυτό με το ξεχνάμε. Mm-hmm. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και ο κόσμος να μην πέφτει τόσο πολύ. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη στεναχώρια που με τον ΠΑΟΚ δεν κέρδισε η ομάδα, αλλά πρέπει να δείξουν κατανόηση και πίστη για αυτά τα παιδιά, γιατί τώρα κτίζουν μια ομάδα η οποία θα είναι για τα επόμενα χρόνια ανταγωνιστική και να είναι πάντα μέσα στην τετράδα. Εσένα φέτος σε βρίσκουμε στην Νίκη Βόλου, αν δεν κάνω λάθος. Στην Αθηνική, και όπου πάτε για άνοδο. Ναι, εντάξει, είναι μια προσπάθεια που κάνει η Νίκη Βόλου για να ανέβει. Να σας πω την αλήθεια, εγώ τα είχα παρατήσει, να σας πω το, ναι, γιατί άνοιξε και ένα μαγαζί στην Καρδίτσα. Αλλά επειδή ο πρόεδρος της ομάδας με πιστεύει πάρα πολύ και ήθελε τη βοήθειά μου για να κάνουμε μια προσπάθεια για να βγάλουμε την ομάδα, το εκτίμησα, μου έδειξε ότι με θέλει στην ομάδα και γι' αυτό το λόγο συνέχισα για ακόμα ένα χρόνο και βλέπουμε. Βγαίνει, νομίζω δύσκολα βγαίνει το μικρόβιο του ποδοσφαιριστή από μέσα σας. Σίγουρα και ειδικά του πρωταθλητισμού, γιατί αν δεν έκανε πρωταθλητισμό, να σου πω και την αλήθεια, δεν θα πήγαινα. Ναι. Απλά επειδή γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από τον πρόεδρο της Νίκης Βόλου, τον κύριο Ιμεράη, έχουν όλα τα φόντα για να μπορέσει η ομάδα να βγει και να σταθεί. Και γιατί όχι να πάει και στην Αλφαθνική, γιατί έχει τα εστιατόρια του μετά το φαγητό, μετά τις προπονήσεις του, έχει τους ξενώνες του, έχει τα γήπεδά του και έχει και μια ομάδα η οποία έχει και αυτή κόσμο πάρα πολύ μεγάλο. Έχει πάρα πολύ κοινό, έχει δικό του ράδιο, οπότε έχει όλα τα φόντα για να μπορέσει να σταθεί και αυτή η ομάδα και να ζητήσει κάτι από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί έτσι όπως μας τα περιγράφεις, νομίζω δεν υπάρχουν λίγοι είναι οι άνθρωποι που στις χαμηλότερες κατηγορίες κάνουν τέτοιες επενδύσεις, έχουν τέτοια δυναμική και βάζουν χρήματα. Σίγουρο, και να σας πω και την αλήθεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από την Αλβανία, ήρθε εδώ. Έκανε προσπάθεια μεγάλη, έχει επιτύχει σαν επιχειρηματίας και επειδή είχε μια τρέλα με το γιο του, ο οποίος ήταν στις ακαδημίες, σιγά σιγά τον βάλανε το μικρόβιο και αυτή τη στιγμή έχει βάλει μέχρι στιγμής ένα μπάτζι 400 χιλιάρικα και δεν χρωστάει ούτε ευρώ, παιδιά. Είναι αξιόλογος άνθρωπος, οικογενειάρχης, και μακάρι αυτός ο άνθρωπος να μείνει σε αυτή την ομάδα για χρόνια. Μάλιστα. Ελπίζουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι το πρόγραμμά σας. Να σου δώσουν και την ευκαιρία ενδεχομένως να βρεθείς και στο Κλεάνης Βικελίδης μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι το θες και εσύ. Θα έρθω να κάνω ένα σχολιασμό σε ένα παιχνίδι καλό. Εύκολα. Να καλέσετε να έρθω να κάνουμε μαζί. Σε καλούμε ήδη. Έχω μια θέση δίπλα μου. Εγώ τηλέφωνο περιμένω όποτε επιλέξετε εσείς. Εννοείται. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Ρόβα, έναν παίχτη που έχει φορέσει φυσικά τη φανέλα του Άρη σε καλές αλλά και δύσκολες εποχές, και έχει αγωνιστεί και στον Όφη και ήταν έτσι από τους κατάλληλους, νομίζω, για να μας μιλήσει για το μάτς που είδαμε την περασμένη Κυριακή, για το φετινό Άρη και για τη συνέχεια της ομάδας, όπως και για το παιχνίδι το οποίο έχει μπροστά της κόντρα στον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε
στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επιστρέφουμε Λίμπερο 107,4 All About Arizona Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για περίπου 50 λεπτά και θα πάμε ακόμα παρέα. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για εσάς. Για να κάνετε τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας και να καταθέσετε. Μας ματιάξαν Βασίλη Καβαδία. Τις απόψεις σας στον αέρα της πόλης. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια μέχρι και τις 7 παρά που θα πάμε μαζί. Πάντως ενδιαφέρεστε να δείτε μπαλίτσα σήμερα. Παρέα με παίκτες του Άρη. Μπορείτε να πάτε στο Κλεάνθης Βικελίδης και στο Ναός, όπου στις 9.30 θα βρίσκονται η Μπρούνο Γκάμα, Φραν Βέλεθ και Χουλιάν Κουέστα, έτσι, αυτά τα βαριά χαρτιά της ομάδας, τα πρώτα ονόματα, για να δούνε και αυτοί Champions League στο καφέ του Κλεάνθης Βικελίδης. Άρα λοιπόν πάτε μια βόλτα το βράδυ από το γήπεδο, πάτε στο Ναός, κάθεστε, βλέπετε τα ματσάκια, έχει ωραία παιχνίδια σήμερα, νομίζω του. Καλύτερο είναι το Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο γίνεται στο Ολύμπικο. Απόψε για τους, για την τέταρτη, για την πέμπτη αγωνιστική, για την πέμπτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Θα είναι ο Γκάμα με το Βέλεθ και τον Κουέστα. Μπορείτε να πάτε, να πάρετε και τα παιδάκια σας, γιατί όχι, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ αργά. Και να βγείτε φωτογραφίες με τους ποδοσφαιριστές του Άρη, θα υπογράψουν και αυτόγραφα, θα δουν και τα ματσάκια. Σε έναν ωραίο χώρο, έτσι. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί είναι η πραγματικότητα, με το Ναός αλλά και το Βάμος που είναι ακριβώς δίπλα. Γίνει πολύ καλή δουλειά από τους ανθρώπους που αναλάβανε τα δύο αυτά μαγαζιά και φυσικά τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, και θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις παικτών μέσα στο επόμενο διάστημα. Η αρχή γίνεται πάντως σήμερα με τους συγκεκριμένους τρεις ποδοσφαιριστές του Άρη. Θες το παιχνίδι με τον Όφη. Λόγω και του αποτελέσματος μονοπόλησε την εκπομπή. Δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε, είναι η αλήθεια, με τον μπασκετικό Άρη. Είχαμε και εκεί παιχνίδι την Κυριακή, είχαμε ντέρμπι μάλιστα, με τον ΠΑΟΚ. Θα συζητήσουμε για αυτό το μάτς και κυρίως για την επόμενη μέρα του μπασκετικού Άρη, ο οποίος έχει αυτό το διάστημα των περίπου 2 εβδομάδων της διακοπής για να δουλέψει και να επανέλθει με 2 αρκετά απαιτητικά παιχνίδια στην έδρα του, κόντρα στην ΑΕΚ και στον Προμηθέα Πατρών, έχοντας πλέον μεγάλη ανάγκη για το αποτέλεσμα, ειδικά μετά και από την νέα ήττα που γνώρισε από τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Γιάννη Παραπονιάρη, καλησπέρα. Δεν έφερε πέρα στην αποστολή. Καλησπέρα, Νίκο. Στην ΠΑΟΚ Σπορτσαρίνα. Δυστυχώς, ναι. Τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια, οφείλω να στο αναγνωρίσω αυτό, ότι είχε χτίσει μια καλή παράδοση στο κλειστό της Πλοίας, αλλά τι να σε κάνω, κατέβηκε στο Ηράκλειο. Εντάξει, έφερες από εκεί το διπλό τουλάχιστον. Καλά, και εκεί πώς το φέραμε, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Το φέραμε, αυτό έχει σημασία. Καλά, ναι, στο τέλος θα θυμάσαι ότι κέρδισες, δεν θυμάσαι το πώς κέρδισες. Αν και στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα θυμάσαι λίγο, είναι η αλήθεια, και το πώς κέρδισες, γιατί αυτά που έγιναν στο Γεντικουλέ δεν γίνονται κάθε μέρα. Ακριβώς. Και σε ένα θέμα που ανεβάσαμε σήμερα στο All About Ars και κάνουμε αναφορά στα δοκάρια που έχει η ομάδα, γράφω μέσα χαρακτηριστικά ότι αυτό που συνέβη με τα δοκάρια στο παιχνίδι με τον Όφη αγγίζει τα όρια του μεταφυσικού. Δηλαδή τώρα, εντάξει, δεν θυμάμαι το παιχνίδι να έχει 5 δοκάρια η μία ομάδα. Πραγματικά είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο. Οι ίδιοι ρεπόρτερ του Όφη σου λένε ότι εντάξει, μας πικράνατε, αλλά δεν γινόταν να μην πάρει ο Άρης αυτό το παιχνίδι. Εκεί δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν γινόταν να το χάσει η ομάδα αυτό το μάτς. Εντάξει, όταν υπάρχει πραγματικά αναγνώριση και από τον αντίπαλο, γίνεται αντιληπτό το τι έπρεπε να γίνει. Πολύ. Έγινε με τον τρόπο που έγινε, βέβαια, εντάξει, κάπως αγχωτικά, κάπως ο τέλος, αλλά και αυτά έχουν και την δικιά τους ομορφιά. Εντάξει, αυτή είναι έτσι είναι και το ποδόσφαιρο κιόλας, είναι απρόβλεπτο. Πιο απρόβλεπτο σίγουρα από τον μπάσκετ, όπου τις περισσότερες φορές κερδίζει ο καλύτερος. Νομίζω ότι αυτό έγινε και στην Πηλαία την περασμένη Κυριακή. Σωστό είναι αυτό που λες, Νίκο. Ο Άρης είναι η αλήθεια ότι πήγε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με τον τίτλο του outsider. Αν υπάρχει outsider και φαβορί σε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, γιατί πάντα τα ντέρμπι
Ειδικά αυτά που είναι και τοπικά που είναι στην ίδια πόλη, πάντα έχουν το δικό τους ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο Άρης ευτύχησε να κάνει το καλύτερο επιθετικό του παιχνίδι μέσα στην Πηλαία, αλλά δυστυχώς έκανε και το χειρότερο αμυντικό του παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διαθέτει πολύ μεγάλη ποιότητα, διαθέτει βάθος, διαθέτει επιλογές σε κάθε θέση. Για 30 λεπτά, για περίπου 30 λεπτά στο ντέρμπι, μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης πήγε να χτυπήσει το παιχνίδι με τον τρόπο του ΠΑΟΚ. Πήγε δηλαδή να το πάρει μέσα από την επίθεση, κάτι το οποίο κάνουν οι ασπρόμαυροι από το ξεκίνημα της σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο FIBA Champions League, το οποίο αγωνίζονται. Είναι μια ομάδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κυρίως στην έδρα του έχει μέσο όρο 85 πόντους. Παίρνει δηλαδή τα παιχνίδια του, χτυπάει πολύ τα παιχνίδια του, στηριζόμενος στην καλή επιθετική του λειτουργία. Κάτι αντίστοιχο πήγε να κάνει ο Άρης για 3 δεκάλεπτα απέναντι στον αντίπαλό του, να πάει δηλαδή το παιχνίδι να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου στην επίθεση. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, τα κατάφερε περίφημα στις υπόλοιπες τρεις περιόδους. Είχε πάρα πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας έξω από τα 6,75. Ο Άρης φέτος έκανε και ρεκόρ, έκανε και επίδοση ρεκόρ στην συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία, στο τρίποντο δηλαδή, σούταρε με 13 στα 27, ένα ποσοστό το οποίο μεταφράζεται σε 48,1%. Ήταν η καλύτερη του φετινή επίδοση μέχρι στιγμής. Και γενικότερα στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα έχει δείξει ότι βρίσκει τα πατήματά της έξω από το τρίποντο, δηλαδή και με την Δνίπρο και με τη Λυκό-Ηλεύσκη, αλλά και κόντρα στον ΠΑΟΚ, το ποσοστό κυμαίνεται από το 38 μέχρι το 40%. Να σου πω τώρα κάτι. Σε διακόπτω κιόλας, συγγνώμη. Εδώ έδωσε ρε φίλε απαντήσω Νταλό. Δηλαδή, τον οποίο το τελευταίο διάστημα τον έχουμε περάσει από λαϊκά δικαστήρια. Ναι, και δικαιολογημένα αλήθεια, βέβαια, με βάση την εικόνα του, αλλά στο ντέρμπι, άσχετα που η ομάδα κέρδισε, ξύπνησε κι αυτός. Ήταν από τα ευχάριστα και από τα στοιχεία τα οποία θέλει να κρατήσει ο Άρης και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί ακόμα η σεζόν έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά της, έχουν να παιχτούν ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια και η ομάδα παίκτε σαν τον Νταλό, σαν τον Ραμόν Χάρης, ο οποίος επίσης ήταν πολύ θετικός, είχε πολύ θετική παρουσία στο ντέρμπι, θα τους χρειαστεί, γιατί μιλάμε για βασικά γρανάζια, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν για να κάνουν πολλή δουλειά μέσα στο γήπεδο και σε διάφορους τομείς, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Οπότε μέσα από τέτοιες εμφανίσεις είναι καλό να παίρνουν ψυχολογία, να βρίσκουν ρυθμό και να μπορούν να αποδίδουν ακόμα καλύτερα μέσα στο γήπεδο για να βοηθούν την ομάδα να παίρνει και τα αποτελέσματα που έχει ανάγκη. Ο Νταλό ήταν βάσει στατιστικής ο καλύτερος του Άρη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Είχε 13 πόντους και 9 assist, είχε καλό διάβασμα των επιθέσεων, οργάνωσε σωστά, είχε υπομονή στον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τους συμπαίκτες του. Γενικότερα έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, όπως πάρα πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο Ραμόν Χάρης. Ο Λάγκη Τζόουνς σημείωσε βέβαια διψήφιο αριθμό πόντων. Στο ξεκίνημα ήταν εκρηκτικός, αλλά στην συνέχεια όταν δεν του βγήκανε και κάποιες φάσεις και όταν μάλιστα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον field goal στην άμυνα, έτσι εκείνο το match-up που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον άμεσα στους δύο Αμερικανούς με τον γκάρ του ΠΑΟΚ να βάζει κάποια προσωπικά καλάθια, νομίζω ότι εκεί ο Λάγκη Τζόουνς εκνευρίστηκε λίγο, επηρεάστηκε και από την περιδέουσα ατμόσφαιρα, και αυτό νομίζω ότι το δείχνει περίτρανα και η ενέργειά του στην τελευταία περίοδο, με 2,5 λεπτά να απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού, όπου κάνει το φάουλ στον Τέπιτς και στη συνέχεια με δύναμη πάει να χτυπήσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Σέρβου και χρεώνεται ταυτόχρονα με αντιαθλητικό φάουλ, και σε εκείνο το σημείο ο Τέπιτς βάζει 4 σερί βολές, στέλνει και πάλι τη διαφορά σε διψήφιο, στέλνει τη διαφορά, για να είμαι ακριβής, πάνω από τους 10 πόντους και πάλι. Οπότε κάπου εκεί τελειώνουν και οι όποιες ελπίδες είχε η ομάδα για να κάνει την ολική ανατροπή. Ο Άρης, ο οποίος πληγώθηκε πολύ από την αδυναμία που έδειξε στο να ελέγξει τα αμυντικά rebound, τόσο ο Γκάρι Μαγκή όσο και ο Μάικαλ Κάιζερ, οι οποίοι εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο κομμάτι
δεν τα κατάφεραν, δεν ανταποκρίθηκαν καλά στη συγκεκριμένη υποχρέωση. Τόσο ο Γκάρετ, τόσο και ο Μορέιρα, αλλά περισσότερο ο Γκάρετ, ο οποίος έδωσε και μια επιπλέον όθηση και μια επιπλέον ενέργεια με την είσοδό του στο παρκέ, έκανε μεγάλη ζημιά στην άμυνα του Άρη, είτε ανανεώνοντας κατοχές για την ομάδα του, είτε με δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος τελείωνε τις φάσεις κοντά από το καλάθι. Ήταν ένας παράγων του μάτς ο Ντάριους Γκάρετ, ο οποίος κέρδισε σχεδόν τις περισσότερες, σχεδόν όλες τις προσωπικές μονομαχίες από τον Γκάιζερ και τον Μαγκή. Μέχρι στιγμής δηλαδή από τους δύο καλύτερους rebounder της ομάδας χτυπήθηκες σε αυτό τον τομέα. Σε έναν τομέα όπου ο Άρης κατά μέσο όρο σε διάρκεια μέχρι στιγμής στη σεζόν ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Είχε δηλαδή 36 rebound μέσο όρο είχε ο Άρης μέχρι και τον ντέρμπι στην στατιστική του και 32 είχε ο ΠΑΟΚ, είχε δηλαδή 4 rebound μέσο όρο παραπάνω. Αλλά και σε αυτό το κομμάτι η ομάδα υστέρησε. Τώρα το καλό, το θετικό το οποίο κρατάει είναι η παραγωγικότητά της στην επίθεση. Ο τρόπος με τον οποίο διάβασε την αντίπαλη άμυνα και τη χτύπησε στις αδυναμίες της. Φυσικά το υψηλό ποσοστό στα τρίποντα, και αυτό το υψηλό ποσοστό στα τρίποντα έχει και την ανάγνωση ότι η ομάδα διάβασε σωστά την τοποθέτηση της αντίπαλης άμυνας, πήρε αυτά που της έδωσε η αντίπαλη άμυνα, είχε σωστή και γρήγορη κυκλοφορία, οπότε βγήκανε και τα σούτ υπό πολύ καλές προϋποθέσεις. Γιατί από τα 27 σούτ που παίρνει ο Άρης, νομίζω ότι τα 20 με 22 είναι υπό πολύ καλές προϋποθέσεις, είναι σχεδόν αμαρκάριστα όλα τους. Δηλαδή 2-3 σουτ θυμάμαι τις χαρακτηριστικά τα οποία ήταν υπό την πίεση του χρόνου και λες εκείνη την ώρα ότι δεν έχει τύχει να μπει κάποιο. Στον αντίποδα όμως ο Άρης, η άμυνα του Άρη έδωσε και πολλά ελεύθερα τρίποντα στον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος όπως είπαμε διαθέτει παίκτες με πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο, διαθέτει παίκτες οι οποίοι είναι πολύ απειλητική έξω από τα 6 και 75. Είχε την τύχη βέβαια και ο ΠΑΟΚ να έχει ένα Λίνο Χρυσικόπουλο ο οποίος το τελευταίο διάστημα κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις. Θυμόμαστε και την πρόσφατη και το πρόσφατο παιχνίδι που έκανε μέσα στην Τενερίφη ο διεθνής forward με τους 26 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, που σημείωσε και βοήθησε την ομάδα του να πάρει το διπλό. Έβαλε 20 απέναντι στον Άρη. Είχε και τον Φιλγκός στο πλευρό του, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 23. Άρα αυτομάτως 43 από τους 95 πόντους που σημείωσε ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι τους πήρε από τους δύο παίκτες του. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει ο Άρης στην συνέχεια των υποχρεώσεων του στο πρωτάθλημα, γιατί και η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τώρα την 8η αγωνιστική στις 8 του Δεκέμβρη είναι επίσης ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος και με πολύ ικανότητα στο σκοράρισμα σαν ρόστερ που διαθέτει η ομάδα του Λούκα Μπάνκι, και φυσικά ο Προμηθέας, ο οποίος είναι μια γεμάτη ομάδα. Μάλιστα ο Άρης τον έχει αντιμετωπίσει και στην προημιτελική φάση του κυπέλου, έχει ήδη μια ήττα στην πλάτη του από τους Πατρινούς, οπότε πρέπει σε αυτό το διάστημα της διακοπής που μεσολαβεί μέχρι να έρθουν οι δύο συγκεκριμένες αναμετρήσεις, πρέπει η ομάδα να δουλέψει τις αδυναμίες της, να βρεθούν καλύτερα μέσα στο γήπεδο οι παίκτες μεταξύ τους, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να δώσουν ακόμα καλύτερα μέσα στο παρκέ, για να έρθουν φυσικά και τα αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα. Γιατί μετά από 7 αγωνιστικές είναι η αλήθεια ότι αυτές οι 2 νίκες και οι 5 ήττες κάθονται κάπως βαριά. Η αλήθεια είναι ότι μετά από 7 αγωνιστικές ο Άρης περίμενε να έχει κάτι καλύτερο βάσει και του προγράμματος που έχει, περίμενε να έχει κάτι καλύτερο όσον αφορά την συγκομιδή του στην βαθμολογία. Και εδώ, καλά, φυσικά, Γιάννη, δεν ήταν και το πιο εύκολο πρόγραμμα αυτό του Άρη στο ξεκίνημα, αλλά σίγουρα, ας πούμε, όπως με τον Πανιόνιο, οι τέτοιες ήττες είναι που πληγώνουν και την ομάδα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Νίκο. Το πρόγραμμα φυσικά και δεν είναι εύκολο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολο, γιατί και το επίπεδο του πρωταθλήματος φέτος και το επίπεδο των ομάδων που συμμετέχουν φέτος, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Κολοσσό και τον Ρέθινο που κάνουν ένα πολύ κακό ξεκίνημα μέχρι στιγμής,
όλες οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν, αποδίδουν πολύ καλά. Δηλαδή βλέπουμε το Περιστέρι, το οποίο ναι μεν έχει την εύνοια από τη διαιτησία, γι' αυτό είναι εμφανές σε κάθε του παιχνίδι, αλλά έχει 7 στα 7 μέχρι ναι. στιγμής. Έχει πάει μέσα στον Προμηθέα, έχει κερδίσει. Έχει έρθει μέσα στον Ίγκαλης Χόλ, έχει κερδίσει με τον τρόπο που έχει κερδίσει βέβαια, αλλά κέρδισε. Έχει δηλαδή έχει δηλαδή ένα feedback αυτή τη στιγμή με 7 συνεχόμενες νίκες. Ο Χολαργός επίσης κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Ο Ήφαιστος μέσα στην έδρα του δεν έχει γνωρίσει ακόμα ήττα. Είναι πάρα πολύ ισχυρός. Γενικότερα βλέπουμε ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και αυτό αυτομάτως ανεβάζει και το βαθμό δυσκολίας όλων των παιχνιδιών. Εκεί που ήθελα να σταθώ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ Νίκο, είναι το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Στην φάση στην οποία παίζει ο Άρης με τον Πανιόνιο, με αυτή την διοικητική αστάθεια που υπάρχει στους και ανέρυθρους, που δεν έχουν ενισχυθεί ακόμη με τις προσθήκες των Παπαντονίου, του Γουντ, του Ντόρσεϊ, οι παίκτες δηλαδή που ήρθαν προσφάτως στην ομάδα. Ο Άρης πηγαίνει πλήρης να παίξει μέσα στη Νέα Σμύρνη και παρόλα αυτά γνωρίζει μια ήττα από 6 ουσιαστικά παίκτες που ήταν στη διάθεση του Κρις Χουγκάς εκείνο το παιχνίδι. Χάνει μια πολύτιμη ευκαιρία να πάρει ένα σημαντικό διπλό και να είναι λίγο πιο ήρεμος όσον αφορά τη δεδομένη στιγμή, γιατί θα είχε 3 νίκες στο ενεργητικό του, 4 ήττες. Οι 4 ήττες θα ήταν από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Περιστέρι και ΠΑΟΚ, που μπορείς να τις πεις, ίσως αν βγάλουμε το Περιστέρι από την εξίσωση, ότι μπορείς να τις πεις και εντός προγράμματος, γιατί παίζεις με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, διανύει περίοδο φόρμας και παίζει στην έδρα του και παίρνει τον ντέρμπι, και οι άλλες δύο είναι από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι οποίοι είναι εδώ και πολλά χρόνια σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Α1. Οπότε νομίζω ότι μέχρι στιγμής αυτή η ήττα που πονάει και προβληματίζει τον Άρη και τους ανθρώπους του είναι ήττα μέσα στον Πανιόνιο. Αλλά όπως είπαμε, ακόμα υπάρχει πάρα πολλής δρόμος μπροστά μας. Τα δεδομένα κάθε αγωνιστική θα διαφοροποιούνται, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά και οι ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, όπως το Ρέθυμνο, την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε τον Κολοσσό εντός έδρας. Βλέπουμε την Κίμη, η οποία είχε κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Βλέπουμε σιγά σιγά να έρχονται αρνητικά αποτελέσματα. Έφαγε 35 πόντους από τον Προμηθέα εκτός έδρας η Κίμη, και μάλιστα παραιτήθηκε και ο Γιάννης Καστρίτης, ο προπονητής. Οπότε έχουμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Όλα αυτά επηρεάζουν τις ομάδες, όλα αυτά επηρεάζουν και την εξέλιξη του πρωταθλήματος και τα αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν. Ζητούμενο αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι να δουλέψει, είναι να βελτιωθεί, είναι να διατηρήσει τα καλά στοιχεία που βγάζει στα παιχνίδια, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα δεν βγάζει και θετικά στοιχεία στα παιχνίδια της. Κόντρα δηλαδή στη Λουκό Ηλεύσκη, η οποία Λουκό Ηλεύσκη είναι μια πλήρης ομάδα, είναι μια σοβαρή ομάδα που διαθέτει καλό υλικό. Ο Άρης την έπαιξε στα ίσια και την κέρδισε μάλιστα και με σχετική ευκολία, ανεβάζοντας διαφορές και σε διψήφια νούμερα. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ούτε μπορούμε να παραβλέψουμε ότι έβαλε σχεδόν 80 πόντους σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας το τέτοιο. Ναι. Με 48,1% ποσοστό στο τρίποντο. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία, αν τα συλλέξει η ομάδα και βγάλει στο παρκέ τη σκληράδα και τη μαχητικότητα που τη διακρίνει στην άμυνα, νομίζω ότι η πορεία της θα είναι πολύ καλύτερη από εδώ και στο εξής. Αλλά χρειάζεται συγκέντρωση, χρειάζεται υπομονή και επιμονή στην προπόνηση, χρειάζεται δουλειά, προκειμένου οι παίκτες να βγάλουν τα καλά τους χαρακτηριστικά. Και μιλάμε για καλά χαρακτηριστικά, στο ντέρμπι αμελήσαμε να πούμε, Νίκο, ότι είδαμε και τον Λευτέρη Μποχορίδη να παίζει βάσει των στάνταρ που θέλει η ομάδα. Και αυτό ήταν σημαντικό, ναι, όντως. Ήταν πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό να βρει ψυχολογία και πατήματα ο Λευτέρης Μποχορίδης, γιατί όπως θυμάσαι και το καλοκαίρι που το συζητούσαμε, ο Βαγγέλης Αγγέλου αυτός θέλει να είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας. Αυτός θέλει να είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγει μπροστά στα δύσκολα. Μέχρι στιγμής το κάνει ο Λάκη Τζόουνς αυτό. Ναι. Από ό,τι βλέπουμε. Είναι ο παίκτης στον οποίο στηρίζεται και βρίσκει ερίσματα η ομάδα. Γιατί όταν ανεβάζει την απόδοσή του ο Λάκη Τζόουνς, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα ρολάρει καλύτερα
μέσα στο παρκέ. Τώρα, αν βρει και ένα δεύτερο σημείο αναφοράς και κολλήσουν και οι υπόλοιποι καλαθοσφαιριστές στους Μποχωρίδη και Τζόνς, νομίζω ότι τα πράγματα μόνο ανωδική πορεία και βελτίωση θα έχουν και είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται η ομάδα την δεδομένη στιγμή. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δύο εβδομάδες μπροστά μας να παρακολουθούμε την δουλειά του Άρη. Σωστά. Να πούμε ότι αύριο απλά, Νίκο, επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις. Τους δόθηκε ένα διήμερο ρεπό. Εχθές δηλαδή τη Δευτέρα και σήμερα θα πάρουν κάποιες ανάσεις, θα αδειάσουν το μυαλό τους, λίγο την ψυχολογία τους. Και από αύριο θα επανέλθουν κανονικά σε προπονητικούς ρυθμούς για να αρχίσουν σιγά σιγά να προετοιμάζουν και το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στις 8 Δεκέμβρη στο Νιγκαλισκό. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Νίκο. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη και τον Μπασκετικό Άρη. Παραλείψαμε να το κάνουμε χθες. Δεν μας βοήθησε, είναι αλήθεια, εισαγωγικά και η νίκη του ποδοσφαιρικού Άρη στο Γεντικουλέ. Έχει λοιπόν ο Μπασκετικός Άρη μπροστά του ένα δεκαήμερο και κάτι παραπάνω για να δουλέψει, να ανασυνταχθεί, θα λέγαμε, και να επιστρέψει για δύο πολύ σημαντικά εντός έδρας παιχνίδια που έχει ομάδα. Κόντρα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών. Μια διάδα αγώνες που έθελε τουλάχιστον μία νίκη ο Άρης. Έτσι, για να μην πω το 2-2. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Για κάνα τεταρτάλια ακόμα θα πάμε παρέα. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Όσοι θέλουν μέσα στα επόμενα 10-15 λεπτά να βγούμε να τα πούμε. Έχουμε δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, ακόμα ένα, κόντρα στον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ακούσαμε νωρίτερα και από τον Γιάννη Παραπονιάρη την επόμενη μέρα του Μπασκετικού Άρη μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και την αναμονή που υπάρχει πλέον για την επανέναρξη του πρωταθλήματος το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο και ένα καλό διάστημα, μια ευκαιρία για την ομάδα να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες της, να διορθώσει κάποια πράγματα, κρατώντας και θετικά βέβαια από το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, όπως μας έλεγε και ο Γιάννης, για παράδειγμα την εμφάνιση του Μποχωρίδη, που νομίζω ήταν πολύ σημαντικό ότι ήθελε τον Μποχωρίδη να καταγράφει αυτά τα στατιστικά, την εμφάνιση του Νταλό επίσης. Όλα αυτά, όσοι έχετε διάθεση, Βασίλη Καβαδία, θα τα σχολιάσουμε μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο. Ανοιχτές οι γραμμές και μηνυματικά φυσικά FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Στα 48 χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ναι, μονάχα δύο παιχνίδια θυμάμαι που υπήρχαν 6 δοκάρια. Ποια? Και μάλιστα ήταν σε αγώνα δύο ίδιων ομάδων, Τετάρτη με Κυριακή στο Κύπελλο. Ναι. Εθνικός Καστοριά, ο Εθνικός είχε 6 δοκάρια την Τετάρτη, 6 την Κυριακή και έχασε και στα δύο τα παιχνίδια 0-1. Ήταν τρομερό αυτό το οποίο έγινε. 5 δοκάρια, όχι παραπάνω δεν θυμάμαι δηλαδή. Τόσα δοκάρια. Πέντε δοκάρια. Ναι, δεν θυμάμαι. Σε εκείνα τα παιχνίδια μπορεί να ήταν μάλιστα στο Κύπρο, μπορεί να έχει και 7 δοκάρια ο εθνικός. Και ήταν 6 είχε σίγουρα και στα δύο παιχνίδια. Και ήταν τρομερό το 1978 ήταν, 79, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Πιστεύω ότι ήταν καμιά 42 χρόνια. Και ήταν τρομερό. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο πρώτο ή στο δεύτερο τώρα, γιατί και εμένα το μυαλό μου νομίζει εκείνη τη στιγμή ψιλοθολωμένο ήταν που πάει δοκάρι-δοκάρι και μετά πέρασε στο Γιουνές. Δηλαδή... ο οποίος κάνει πυρουέτα. Ναι, ναι, ναι. Και βάζει γκολ. Δεν καταλαβαίνεις. Όχι να έρθει η μπάλα μπροστά να κάνει πλασέ, να κάνει οτιδήποτε. Έχει την μπάλα και κάνει ένα ψηλό τακουνάκι. Ναι. Στον αέρα. Καλή συνέχεια, Νικόλα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε άλλο, Βασίλη. Ευχαριστούμε το φίλο, έχουμε άλλον. Ωραία, ανοιχτές γραμμές για λίγο ακόμα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Δώσε λίγο μουσική. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια σου κύριε Παπαδόπουλο. Α, κύριε Θανάση, τι κάνετε. Η εξωτική Κρήτη τι λέει. Καλή ήταν. Καλή ήταν. Καλή ήταν. Καλή ήταν. Δύο πράγματα το 2000. Χαιρετίσματα το Ματζούκι έχεις που μόλις άκουσε τη φωνή σου αμέσως πετάχτηκε έξω το στούντιο και εκεί ουνούσε το χέρι. Έλειπε να δώσω τα χαιρετίσματα, έλειπε. Τα ακούει, τα ακούει. Θα τα πούμε αύριο πες του, στο γνωστό μέρος. Ναι. Ναι. Αν και, για να σου πω την αλήθεια, ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς. Άντε να ξεκινήσω έτσι όπως ήθελα. Ναι. Η ερώτηση του Εγγλέζου δημοσιογράφου ήταν σωστή προς τον one man show, τον λένε τον συγκεκριμένο. Θα σωθείτε, Νίκο Παπαδόπουλε.
Δεν απαντάς. Να σου πω λίγο κάτι. Ξεκινάς ρε φίλε δηλαδή με τη United. Άστε για το τέλος. Άστε για το τέλος. Όχι. Το ξεκίνουμε πάντα. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργιουσον εδώ και 5-6 χρόνια. Προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας. Πάντως τα καταφέρατε, το τσιμπήσατε το πονταλάκι την προηγούμενη εβδομάδα. Φίλε, λοιπόν, μάζευε και ας είναι ρόγες που λένε. Μάζευε και ας είναι ρόγες. Άσε τώρα, έτσι όπως πάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω τώρα. Το 18 είχε δύο γεγονότα που θα θυμάμαι εγώ. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Στην ομάδα μου βασικά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ναι. Δηλαδή ο Άρης ποτέ δεν είχε κερδίσει παιχνίδι με τέτοιο τρόπο. Και ούτε θυμάμαι. Εντάξει, σε αγώνα. Δυο δοκάρια, τρία δοκάρια, κάποια στιγμή πρέπει να είχαμε, δεν θυμάμαι πότε. Αλλά πέντε φορές να χτυπήσει μπάλα στο δοκάρι δεν θυμάμαι. Να σου πω ότι στο Sports Cafe την επίδειξη του δευτέρου τέρματος νόμιζε ότι πήραμε το Champions League. Ήσουνα. Ναι, ήμουνα. Είναι εκείνη η αγανάκτηση που βγάζει κάποιος που βλέπει κάτι και λέει αυτό δεν γίνεται. Ναι. Τελικά γι' αυτό το χαρακτηρίζω εγώ καταραμένο άθλημα. Βλέπεις τη δικαιοσύνη που υπάρχει στο άθλημα του μπάσκετ, ρε φίλε. Υπάρχει δικαιοσύνη, πώς θα το κάνουμε. Παρόλο που εμείς τα βάλαμε όλα, αυτοί βάλαν πιο πολλά από τα όλα, ας πούμε, κατάλαβε. Λοιπόν, ήταν πολύ καλό για να έχει λίγο κόσμος να αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Και βέβαια όσο θα περνάει ο καιρός και θα βλέπει και άλλα αποτελέσματα, κάποια στιγμή θα σταματήσει και η κόκκινη φαρδία, ξέρεις, 5 μάτς το 90, φίλε, εντάξει. Τώρα θα μου πεις με τον Όφη και με τον Μπάουκ έπρεπε να κερδίσουν και δεν κερδίσανε. Αλλά και από την άλλη έχουν πάρει 5 μάτς το 90, φίλε, και αυτό δεν έχει λογική, σε 12 παιχνίδια. Αν θα τα βάλεις όλα έτσι, μέσα στο μυαλό σου, της ΑΕΚ τα θέματα, του Ολυμπιακού τα θέματα, βλέπεις ας πούμε τον Ατρόμητο εκεί που βρίσκεται και πόσοι μπορούν να πιστέψουν ότι θα μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ή μάλλον να μην συμπεριφερθεί ελληνικά γιατί δεν έχει το βάρος της φανέλας. Και μετά να είσαι εσύ ο γραφικός που θα λες ότι μπορεί να γίνει κάτι. Να είσαι γραφικός. Γραφικός με το ποδόσφαιρο, βάλε το χέρι σου στη φωτιά. Για κάποιο αποτέλεσμα μπορείς, δεν μπορείς. Βλέπεις τι μπορεί να γίνει. Οπότε, γιατί να μην το βάλουμε στα πιστεύω μας. Γιατί βρε αδερφέ να μην πιέσουμε, ναι, με την καλή την έννοια την πίεση. Έτσι, αν είχα χρόνο σήμερα θα πήγαινα πάλι. Για να τους πω εκεί τι θέλω εγώ. Και αν δεν μπορούν ρε παιδί μου να το κάνουν να μην παίζουν. Γιατί στο φινάλε, εάν είσαι αθλητής και δεν πιστεύεις ότι μπορείς να πας ψηλά, δεν είσαι στην κατάλληλη ομάδα. Γιατί όταν είσαι σε μια ομάδα που στην Ελλάδα έχει κάτι για τα ψηλά, απαγορεύεται να έχεις χαρακτήρα για χαμηλά. Ναι. Γιατί πάντα πιστεύω ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, η θέληση, η κοινοτροπία του είναι αυτή που εκτός από τις ικανότητές του θα του δώσουν και αυτό το κάτι παραπάνω για να πετύχει κάτι παραπάνω που θέλουμε όλοι εμείς οι χαζοί που το βλέπουμε. Ναι. Ας το ευχηθούμε αυτό, ότι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Ναι. Και εγώ λέγαμε αυτό που λέγαμε το καλοκαίρι και μας κοροϊδεύανε. Εμείς το λέμε μια χρονιά, κάποιοι άλλοι το λένε 15 χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα αυτό. Και άλλη μια αλήθεια είναι ότι αν το γυρίσουμε, κουλουτούμπα. Ζούμε στα χρόνια της κουλουτούμπας. Ας κάνουμε και εμείς μια κουλουτούμπα. Τι έγινε. Όλοι κάνουν μια κουλουτούμπα. Ας πάρει ο γείτονάς μας το πρωτάθλημα και να βγούμε και εμείς δεύτεροι. Δεν κατάλαβα. Θα κερδίζει ο θρύλος πάντα στο 95. Ναι. Δεν βλέπουν ότι ναι μεν είναι δημιουργικός μπροστά αλλά πίσω έχει τα θεματάκια του. Ναι. Εσύ πες ότι αν αυτός που βάλε τα δύο γκολ προχθές και τον κάναμε ήρωα, αν έκανε πρώτος 1-0, εσύ πες μου ότι θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες σε πάντα, όλα τα παιχνίδια, το έδειξε και το χθεσινό παιχνίδι. Πάντα, πάντα. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Μπράβο.
Αλλά κατά τα άλλα εμείς να μην λέμε ρε παιδί μου ότι μπορούμε να πάμε για εκεί, γιατί θα πρέπει η ομάδα να έχει αυτό, θα πρέπει η ομάδα να έχει εκεί. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Και άμα ξημερώνει εσύ πες μου ότι δεν ξημέρωσε. Έγινε αυτό που έγινε. Να το πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις. Να βγά το ποδόσφαιρο δεν έχει λογική. Και από τη στιγμή που δεν έχει λογική μπορώ να λέω τα πάντα. Βάλε και τον επίλογο γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Μ' αρέσει αυτό που περιμένουν άλλοι δύο. Ο επίλογος είναι ο Θεός μαζί μας την Κυριακή. Ωραία. Όπως ήταν προχθές. Να είσαι καλά. Yeah. Γεια σου Θανάση. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλά ρε Νίκο. Καλώς τον. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο τώρα. Εσείς σήμερα δεν έρχεται απεργία? Όχι. Τα μέσα της Θεσσαλονίκης δουλεύουν κανονικά. Α, όλα. Έτσι, όλα. Όλα. Μόνο τα αθηναϊκά. Είστε πλούσιοι, δηλαδή περνάτε καλά. Ναι, μάλλον. Μάλιστα. Απεργοσπάστες, δηλαδή με όλη τη σημασία. Απεργοσπάστες δεν είναι, δεν είναι απεργοσπάστες, γιατί δεν κηρύχθηκε κάποια απεργία από την ΕΣΥΕΜ. Αυτά θα τα λέτε μεταξύ σας, τέλος πάντων. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά για τα δοκάρια, πάλι σε αγώνα Άρη Σόφη, τον οποίο αν δεν κάνω λάθος χάσαμε με 0-1. Ποια χρονιά? 4 ή 5 δοκάρια πάλι με την ίδια ομάδα. Ποια χρονιά τώρα? Αν θυμάμαι καλά. Αυτά μόνο, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, να είσαι καλά. Πάμε στον τελευταίο, στον τελευταίο. Ναι, Βασίλη Καβαδία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Όχι. Ένα παιχνίδι πήραμε στο 94. Όχι όνειρα, αλλάξαμε προπονητή. Αφήστε τα όνειρα να τα κάνουμε στο τέλος, να μας έρθουνε όλα βολικά, ναι. Να τα κάνουμε όλα στο τέλος. Όχι όνειρα τώρα. Αφήστε, πάρτε τον Παναθηναϊκό, να πάρουμε τον Παναθηναϊκό όλοι μαζί, 25, 26, 27 χιλιάδες, να πάρουμε το ματσάκι και ένα-ένα παιχνίδι. Η ομάδα φτιάχτηκε φέτος, έχει πολλούς παίκτες, αλλά άλλαξε ο προπονητής, να μην λέω τα ίδια, ένα-ένα παιχνίδι να τα δούμε και να τα παίρνουμε ένα-ένα παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Έχουμε και άλλον Βασίλη. Ωραία. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ και για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σήμερα που ήσασταν μαζί μας, ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη μέχρι και τις 8. Μετά έχουμε Μαρμιτάρα 8 με 10 και μετά Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη. Και εμένα φυσικά. 10 με 12. Και Βασίλη Καβαδία να παραμένει βέβαια μέχρι και τις 12 εδώ. Θα ευχαριστούμε και αυτόν που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.